Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός με την κυρία Πατούλη. Να πούμε ότι έκανε μία ανάρτηση η Μαρίνα Πατούλη. Μαρίνα Πατούλη, η οποία ενημέρωσε τους φίλους της ότι αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί θετική στον κορονοϊό. Ναι. Και ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ήδη είχε υποκαλύψει, έχει ένα θέμα με την καρδιά της. Ναι, έχει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά της. Το θέμα δεν είναι αυτό ότι βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Το θέμα είναι η καταγγελία που κάνει η κυρία Πατούλη. Για πες μας. Γιατί σύμφωνα με αυτά που έγραψε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ναι, λέει ότι δεν την αφήσανε να πει ότι είναι θετική στον κορονοϊό. Διάβασα μας αυτό για να καταλάβουμε. Γιατί τώρα τα λες και εσύ, επειδή ξέρεις το θέμα, λες και ξέρουμε και οι υπόλοιποι. Θα διαβάσω ολόκληρη και λέμε, λοιπόν, την ανάρτηση. Η κυρία Πατούλη κάνει μια ανάρτηση χθες, ναι, η οποία έλεγε ότι είναι θετική στον κορονοϊό και τι άλλο. Διάβασέ μας. Λοιπόν, θα τη διαβάσω όλη την ανάρτηση για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αργά και καθαρά, σε ακούμε. Πριν από λίγη ώρα και μετά από εξέτασή μου από κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής που διενεργεί ελέγχους για τον COVID-19, ναι, ενημερώθηκα πως είμαι περίπου θετική στον κορονοϊό. Λίγο αργότερα, να εξηγήσουμε τι εννοεί εδώ περίπου θετική. Εννοεί ότι είχε κάνει πρώτα το rapid test και περίμενε τα αποτελέσματα για το μοριακό. Ναι. Λίγο αργότερα μου έγινε επίσης η σύσταση να μην μιλήσω σε κανέναν. Να σιωπήσω και να το περάσω μόνη μου. Με έχουν συνηθίσει άλλωστε να σιωπώ και να περνάω μόνη μου κάθε τι. Καλό ή κακό, όπως τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Δεν μίλησα για αυτές, δεν σας αφορά άλλωστε ο πόνος της προσωπικής μου μοναξιάς. Δεν θέλησα να βαρύνω τη χαρά σας, ούτε να βάλω σκιάχτρα στην ευτυχία σας. Τώρα όμως θα μιλήσω, γιατί εμένα τα λόγια, έχουν βαρύτητα, αξία και σημασία όταν προλαμβάνουν το κακό που μπορεί να βρει κάποιον άλλον. Να βλέπουμε και την κυρία Πατούλη, παρακαλώ. Συνέχισε. Συγγενή, φίλο, γνωστό ή άγνωστο. Είμαι θετική λοιπόν στον ιό και αρνητική σε κάθε είδους παιχνίδια που αφορούν σε πολιτικές εικόνες και όχι σε μικρά παιδιά. Γι' αυτό και χρέος μου, ναι, πάνω απ' όλα ηθικό, είναι να ενημερώσω όλο τον κόσμο με τον οποίο ήρθα σε επαφή τις τελευταίες ημέρες. Προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η απομάκρυνση από το σπίτι τόσο του παιδιού μου, όσο και της γυναίκας που μας φροντίζει. Έχω καλέσει τον ΕΟΔΗ ώστε να αναλάβει με αξιοπρέπεια την περαιτέρω διερεύνηση της προσωπικής μου κατάστασης, λόγω του ότι ανήκω σε ευπαθή ομάδα. Αν φοβάμαι, ναι. Αν ανησυχώ για σας, χίλιες φορές ναι. Σας ενημερώνω με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με υπέρτατο συνέστημα αγάπης. Καμία εικόνα δεν είναι πάνω από την υγεία του κοινωνικού συνόλου και κανένα πρόσωπο, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν έχει δικαίωμα να την υποβιβάσει, έστω και στο ελάχιστο. Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να μην έχω μεταδώσει σε κανέναν τον ιό και να επιστρέψω στη σιωπή μου, γνωρίζοντας πως όλοι είστε καλά. Να πούμε ότι το Πάσχα το πέρασε και με τον Γιώργο Παπαδάκη. Τον Νίκο Παπαδάκη. Τον Νίκο, το μοντέλο, ναι. Τον Νίκο Παπαδάκη. Εδώ όμως ακούσαμε να λέει ότι της είπαν, λέει, από την περιφέρεια να μην το πει. Μου έγινε, λέει, σύσταση να μην μιλήσω σε κανέναν, ναι, να σιωπήσω και να το περάσω μόνη μου. Και μετά παρακάτω λέει, ναι, ότι είμαι αρνητική σε κάθε είδους παιχνίδια που αφορούν σε πολιτικές εικόνες. Ναι. Τώρα όμως βγάζει μια ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής. Ναι. Η οποία, τι λέει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, λοιπόν, τα όσα λέει η κυρία Μαρίνα Πατούλη. Η ανακοίνωση λοιπόν είναι του συντονιστή του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, του κυρίου Πάνου Ευσταθίου, ναι, ο οποίος γράφει, λέει σε ανακοίνωσή του, με αφορμή τη διαχείριση συγκεκριμένου περιστατικού που αφορά διενέργεια ελέγχου για ανίχνευση COVID-19, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνει τα παρακάτω, προκειμένου να μην υπάρξει καμιά παρερμηνία όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισής του. Συγκεκριμένα, την 3η 4 Μαΐου, εξειδικευμένο κλιμάκιο κινητής μονάδας που αποτελείται από ιατρό και νοσηλευτή, ναι, επισκέφθηκε μετά από αίτημα που υποβλήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής την κυρία Μαρίνα Σταυράκη. Η κυρία Πατούλη. Η κυρία Πατούλη είναι, ναι. Α, είναι το Σταυράκη το πατρικό της. Το πατρικό της, βέβαια. Ναι, ναι. Με στόχο τη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος με τη διαδικασία του rapid test για πιθανή ανίχνευση του COVID-19. Μετά τη διαπίστωση ότι το αποτέλεσμα του rapid test είναι θετικό, το κλιμάκιο, ακολουθώντας το πρωτόκολλο και τις οδηγίες που έχουν τεθεί από τον ΕΟΔΗ και ακολουθούνται σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους που διενεργούνται, χωρίς καμία εξαίρεση, προχώρησε σε λήψη δείγματος για μοριακό έλεγχο. Ακολούθως το δείγμα εστάλει σε εξειδικευμένο εργαστήριο προς εξέταση, ώστε να υπάρξει επιβεβαίωση ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό στον COVID-19.
Μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση αυτή, σε όλες τις περιπτώσεις συστήνεται στον πιθανό φορέα να περιμένει το εργαστηριακό αποτέλεσμα, λαμβάνοντας ασφαλώς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σημειώνεται ότι για το rapid test η ένδειξη για το αποτέλεσμα εμφανίζεται το 15 λεπτών, ενώ για το μοριακό έλεγχο απαιτούνται πάνω από 5 ώρες. Για το αποτέλεσμα έχει ήδη ενημερωθεί αρμοδίως ενδιαφερόμενοι. Ποτέ και σε καμία περίπτωση ελέγχου. Εδώ το σημαντικό. Πάμε λοιπόν, τη λέει. Ποτέ και σε καμία περίπτωση ελέγχου από τις χιλιάδες που έχουμε μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει, δεν υποδείχτηκε σε κανέναν πολίτη να μην μιλήσει, να σιωπήσει ή να το περάσει μόνος του, όπως αναφέρθηκε αναλυθώς σε ανάρτηση που έγινε στα social media. Μέχρι την επιβεβαίωση του μοριακού τεστ, ναι, επισημάνθηκε η ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Όπως σε όλα τα περιστατικά ελέγχων, έτσι και στο συγκεκριμένο, οι διαδικασίες που ακολουθούμε και οι οδηγίες που δίνουμε είναι απολύτως σύμφωνες με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Άρα, με λίγα λόγια, τι λέει η Περιφέρεια Αττικής? Ότι δεν της είπαμε ποτέ να μην πει κάτι σε κανέναν. Απλά να κάνει ό,τι κάνουν όλοι. Μάλιστα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς και πήγαν στο σπίτι της. Εδώ λέει ο κύριος Ευσταθίου. Το ζήτησε ίδια. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να ζητούν οι πολίτες να κάνουν rapid test στο σπίτι τους. Κανονικά δεν γίνεται αυτό, πόσο ξέρω. Μου φαίνεται και λίγο περίεργο όλο αυτό. Πρέπει να το μάθουμε για να ξέρουν και οι πολίτες τι γίνεται. Πάντως εδώ διαψεύδει η Περιφέρεια Αττικής στην κυρία Μαρίνα Πατούλη ότι ουδέποτε της είπανε να μην... Το δημοσιοποιήσει και να το περάσει μόνη της. Μάλιστα. Βλέπουμε και ακούμε και τις δύο πλευρές και ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.